Αδιανόητο είναι το σκηνικό που εξελίσσεται στον αγροτικό τομέα, με καλλιέργειες να μένουν ασυγκόμιστες και μια τεράστια ζημιά στην αγροτική παραγωγή και οικονομία. Με την έλλειψη εργατικού δυναμικού να κάνει την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη, ταλαιπωρώντας τους ίδιους τους παραγωγούς. Τα χρήματα από τις αιτήσεις που κάναμε όλοι οι παραγωγοί και δεν έκαναν τίποτα. Δεν έφεραν ούτε 2-3% ανθρώπους εδώ. Οι κυβερνητικές μεγαλοστομίες από ό,τι φαίνεται αποδείχθηκαν κενές, με τους αγρότες να βρίσκονται σε απόγνωση. Ήταν από την αρχή λάθος. Γιατί ζήτησαν από εμάς να τους δώσουμε τα ονόματα για να κάνουμε τις προσκλήσεις. Ενώ το σωστό είναι αυτό που έγινε πριν από 2-3 μήνες, που και εκεί υπάρχει πρόβλημα, να γίνει μια διακρατική συμφωνία όπως έγινε με την Αίγυπτο, να βρεθούν 5-10 χιλιάδες άτομα, να επιλεχθούν, να μπούμε στην ταλιφόρμα εμείς να τους ζητήσουμε και να έρθουν. Αυτό έγινε, αλλά παρόλα τα αυτά και εκεί κάναμε τις αιτήσεις, πληρώσαμε τα παράβολα. Και μας λένε τώρα ότι το Υπουργείο δεν έχει στείλει την εγκύκλιο μετά από 2 μήνες. Την ίδια ώρα, μεγάλη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι περίπου το 40% των θερμοκηπίων δεν έχουν καλλιεργηθεί φέτος και το 65% εκτιμάται πως θα μείνει εκτός την προσεχή περίοδο του φθινοπόρου λόγω έλλειψης εργατικών χεριών. 40 αυτή τη στιγμή είναι λίγο. Μετά το Σεπτέμβριο θα έχει μείνει το 65% των θερμοκηπίων εκτός. Το κηδιόχαρτο που βγάλαμε την προηγούμενη φορά δεν το βγάλαμε με ελαφρά την καρδία. Το βγάλαμε γιατί ξέρουμε τι γίνεται. Όλες αυτές οι συνθήκες που διαμορφώνονται αποτελούν βούτυρο στο ψωμί για τις εισαγωγές προϊόντων και την ακρίβεια την ώρα που τα προβλήματα παραμένουν. Δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό. Αυτή τη στιγμή γίνανε εισαγωγές με ακατάλληλα προϊόντα, όπως σας είπε και ο κύριος Εκλός. Γίνανε πράγματα τα οποία προσπαθήσαν να μπαλώσουν μία τρύπα και ανοίξανε μεγαλύτερη. Εμείς ζητήσαμε. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένως από το Υπουργείο Γεωργίας και μέχρι και στο γραφείο του κυρίου Πρωθυπουργού έχουμε στείλει επιστολές, σαν Αγροτικός Σύλλογος Φιλιατρών, ότι χρειαζόμαστε εργάτες γης, οι οποίοι θα πρέπει να είναι συντεταγμένοι, να ξέρουν που βρίσκονται, θα πρέπει να υπάρχει μια τάξη απόλυτη στο κομμάτι αυτό, ούτως ώστε να ξέρουμε ποιοι είναι μες στη χώρα και ποιοι δεν είναι. Άλλο ένα μεγάλο εμπόδιο για τον αγροτικό τομέα είναι και η κλιματική αλλαγή. Με την έλλειψη νερού να έχει φτάσει σε επικίνδυνα σημεία, ειδικά φέτος, με τους παραγωγούς να μην έχουν να ποτίσουν τις καλλιεργίες τους, την ώρα που στο Φιλιατινό φράγμα το νερό χύνεται και δεν ενδιαφέρεται κανείς, όπως τονίζουν χαρακτηριστικά. Το πράγμα βιάζει. Μπροστά δεν υπάρχει κάτι, δηλαδή δεν υπάρχουν αγωγοί για να ποτίσουν την περιοχή. Αυτή τη στιγμή οι γεωτρήσεις υπολειτουργούν οι κράτικες. Δεν υπάρχει τίποτα. Όλα στον αυτόματο πιλότο. Δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν. Πραγματικά δηλαδή κραυγή αγωνίας από τον αγροτικό κόσμο σε ένα σωρό πράγματα. Θέλουν, τι ζητάνε. Δεν υπάρχει κάποιος από τους πολιτικούς να βγει έξω και να πει κύριε, έτσι είναι τα πράγματα και σταματήστε, κάντε κάτι άλλο. Πού θέλουν να το πάνε.